Στο επίπεδο της φοβίας να αποκτήσω ένα παιδί. Ωστόσο, τα παιδιά τα θεωρώ ευτυχία. Θεωρώ ότι πραγματικά προορισμός του ανθρώπου είναι να κάνει παιδιά, αν και εφόσον βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Και στο λέω επειδή ακούω πάντα τον εαυτό μου σε αυτά που μου λέει, το ρωτάω πάντα και θέλω να παίρνω τις καλύτερες απαντήσεις από αυτόν. Τους τελευταίους μήνες νιώθω την ανάγκη περισσότερο από ποτέ να γίνω μητέρα. Άντε, αυτό θέλω να ακούσουμε. Ελπίζω να αξιωθώ. Ελπίζω να το βρω αυτό που ψάχνω, αυτό που θέλω και μέσα μου και έξω μου. Αλλά αυτό που λένε σε σχέση με το καμπανάκι, το μητρικό ένστικτο, που εγώ το κατέρριπτα ή έλεγα, παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεν ξέρω και αν υπάρχει, δεν έχω νιώσει. Αυτό. Έχω αρχίσει να το νιώθω. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή βλέπω παιδιά και νιώθω ότι συγκινούμαι περισσότερο. Θέλω να τα αγκαλιάσω παίζει περισσότερο. Ρόλο και η... Νομίζω ότι έχει παίξει με τα ρόλο. Τόσα πολλά παιδιά και διαφορετικά παιδιά και το χαρακτήρα που έχει το καθένα. Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο, αλλά έχω και την ανιψιά μου. Βέβαια τώρα δεν την έχω γιατί μου έχουν φύγει και η αδερφή μου και η ανιψιά μου στην Ολλανδία μόνιμα από προχθές. Και είναι μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο κενό που θα συμβεί στη ζωή μου. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Θέλω να πω όμως ότι έχω παιδιά στην οικογένεια. Έχω δύο βαφτιστήρια που τα αγαπώ πολύ. Συναναστρέφομαι παιδιά, παίζω με παιδιά. Αλλά νομίζω ότι είναι όλο αυτό. Είναι νομίζω συνάθρηση όλο αυτό το πράγμα. Άρα ψάχνω άντρα. Ψάχνω να βρω τις συνθήκες. Οι συνθήκες είναι και εσωτερικές όπως σου είπα και εξωτερικές. Εγώ πιστεύω πάντως ότι αν κάνεις παιδί θα αφοσιωθείς και θα του δώσεις όλα αυτά που κι εσύ ήθελες να έχεις και δεν είχες σαν παιδί. Γιατί πέρασες δύσκολα χρόνια, τα έχεις πει δύσκολα παιδικά και φοιτητικά χρόνια και με διάφορες έτσι περιστάσεις πρέπει να το πω τώρα που πέρασες. Έχεις μιλήσει για κατάθλιψη, έχεις μιλήσει για ανορεξία. Οι άνθρωποι δοκιμαζόμαστε. Δοκιμαζόμαστε σε πολλά μονοπάτια. Τα έχεις πολεμήσει όλα. Και έχει συντρίσει. Όχι, δεν θέλω παιδιά. Απλά ένα άνθρωπο που μιλάει. Το λέω στο Μανώλη, απαντάω. Χαίρομαι που μιλάει, γιατί πραγματικά επειδή οι ηθοποιοί, γενικά οι καλλιτέχνε, οι άνθρωποι που βγαίνουν στα φώτα τη δημοσιότητα, είναι και πρότυπα για τα νέα παιδιά. Εγώ χαίρομαι που σε ακούω να μιλά για τέτοιε καταστάσει, γιατί βοηθά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα. Μάρκο, το ξέρει καλύτερα και από μένα, γιατί μέσα στο και περισσότερα χρόνια από μένα είσαι σε αυτό το χώρο. Πρέπει όσο δυνατόν να είμαστε ειλικρινείς. Δεν κάνουμε κάτι εξαιρετικό. Είμαστε ηθοποιοί. Προσπαθούμε να. Όχι, κάνουμε εξαιρετικό. Προσπαθούμε να μεταδώσουμε γνώση κάποιων ανθρώπων που έγραψαν κάτι άλλο, ανά τους αιώνες, τα χρόνια, να μεταδώσουμε χαρά. Αλλά δεν πετάμε κανένα αεροπλάνο, δεν χειρουργούμε παιδιά κάθε μέρα για να ζήσουν. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Αν μη τι άλλο όμως, όντας μπροστά από τη τηλεόραση, ή εν πάση περιπτώσει, εφόσον μας δίνεται βήμα να μιλήσουμε για κάποια σημαντικά πράγματα στη ζωή, πρέπει να τα λέμε με ειλικρίνεια. Αλήθεια, είναι όλα για μας. Αυτό που σήμερα μου συμβαίνει, εμένα μπορεί να συμβεί σε σένα. Αυτό που σου συμβαίνει, μπορεί να μου συμβεί. Ας είναι ανοιχτά τα μέτωπα. Και είσαι και ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΝΑΣΑ. Της ΑΝΑΣΑ, ναι. Της ΑΝΑΣΑ, είσαι τώρα όσες ώρες θα ήθελες εκεί. Όπως στην αρχή, γιατί στην αρχή πιστεύω. Στην αρχή ήμουν πολύ περισσότερες. Mm-hmm. Τώρα κατορθώνω να πηγαίνω. Έχω κατορθώσει τέλος πάντων να μειώσω τις ώρες που πρέπει να πηγαίνω σε μία μέρα την εβδομάδα. Είμαι ωστόσο ακόμα πρόεδρος και νόμιμη εκπρόσωπος, που σημαίνει ότι έχω και μία